Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Μία ημέρα ξεκινά για εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι, με πάρα πολύ κέφι και τρομερή εγρήγορση σε θέματα χρηματοοικονομικά. Ο ερωτικός τομέας σας ανακουφίζει και εσείς πρέπει να χαλαρώσετε και να βάλετε νέα θεμέλια σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Προσοχή λίγο στη διαχείριση του λόγου σήμερα. Το πέρασμα του ήλιου στα ψάρια θα σας κάνει λίγο νευρικούς. Ταύρος. Τα βράκια μου σήμερα είναι μια μέρα μάχης, το τρέξιμο πάρα πολύ και από εδώ και μπρος θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα χρηματοοικονομικά, τα οποία θα φέρουν γαλήνη στο εσωτερικό εγώ σας. Δώστε σημασία και λίγο σήμερα στον έρωτα. Δίδυμος. Φιλαράκια μου αγαπημένα, η μέρα είναι άκρος υποτονική, μιας και τα δώσατε όλα στον τομέα της εργασίας. Μπορεί τα εσωτερικά σας θέλω να πάνε κόντρα με τα πρέπει σας, αλλά εσείς εκεί πεισματάριδες, με την καλή την έννοια βέβαια το λέω, θα βρείτε τις λύσεις σε όλους τους τομείς σας. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινούδια μου σήμερα, με περίσχεια διάθεση, βρίσκετε τις λύσεις σε ένα πρακτικό ζήτημα, το οποίο προκύπτει από τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι και μετά θα βρείτε λύσεις σε οικονομικά αλλά και οικογενειακά ζητήματα. Ο φιλικός τομέας πρωταγωνιστεί και ήρθε η στιγμή να δώσετε σημασία στα προσωπικά σας θέλω. Λέων, η διάθεσή σας αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει και παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, προσπαθείτε να βρείτε και λύσεις σε θέματα οικογενειακά αλλά και φιλικά. Παρόλη την πίεσή σας, να ξέρετε ότι θα έχετε επιτυχία παντός τύπου αλλά και εκπλήξεις από τον ερωτικό τομέα. Παρθένος, παρθενάκια μου σήμερα, να προσέχετε τα γαστρικά αλλά και τα μυοσκελετικά σας θέματα, τα οποία προέρχονται από το ψυχολογικό σας τομέα. Ο τομέας της εργασίας και της οικογένειας αλλά και του έρωτα σας προβληματίζουν, όμως αυτό βρίσκεται μόνο μέσα στο μυαλό σας. Οι λύσεις είναι κοντά σας, αρκεί να τις δείτε. Και περνάμε στο ζυγό. Παρόλο το φόρτο εργασίας και της ψυχολογικής σας κούρασης, ο επαγγελματικός και ο ερωτικός τομέας σας δίνουν τις απαιτούμενες χαρές ή για να πάρετε κουράγιο και δύναμη, και αυτή τη δύναμη θα τη χρησιμοποιήσετε στην επίλυση πολλών θεμάτων. Δώστε βαρύτητα στα προσωπικά σας θέλω. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, άλλη μια μέρα ξεκινάμε πολύ τρέξιμο αλλά και πολύ τόλμη και δύναμη στον επαγγελματικό τομέα. Αυτό θα φέρει απολαβές αλλά και έκτακτα έξοδα, τα οποία προκύπτουν από το μεσημέρι και μετά. Μην αγχωθείτε, οι λύσεις είναι κοντά σας. Τοξότης. Αν και τα παιχνίδια του Άρη είναι πολλά, ένα έντονο γεγονός θα σας προβληματίσει σήμερα, διότι οι βιορυθμοί σας έχουν πέσει αρκετά. Παρόλο το νευρικό σας σύστημα που είναι τεταμένο, οι λύσεις είναι κοντά σας και σας χαροποιούν. Το απόγευμα είναι ιδανικό για να χαρείτε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εγώ καιρός. Η κρόνια επιρροή σας θέλει δυναμικού σήμερα, γι' αυτό να δεχτείτε τις προκλήσεις που σας φέρνει το σύμπαν. Με χαλαρή διάθεση θα δείτε τον κόσμο με άλλα μάτια, εξάλλου ο μπαμπάς Κρόνος δουλεύει για σας με σκοπό την επιτυχία. Πάρα πολύ απλά, απολαύστε την. Υδροχόος. Αν και η μέρα είναι άκρος απαιτητική, εσείς βρίσκετε χρόνο για να βάλετε νέους στόχους και νέα θεμέλια σε οικονομικά ζητήματα. Επάγγελμα, οικονομία και τύχη σας δίνουν την όθηση, αλλά πρέπει να κοιτάξετε και λίγο το φιλικό και ερωτικό τομέα, ο οποίος έχει και αυτό στις απαιτήσεις του, βρε παιδιά. Προσοχή στη διαχείριση του λόγου σας σήμερα. Ιχθύες. Ψαρούλια μου σήμερα, νέα πνοή δίνεται σε επισημοποιήσεις παντός τύπου. Στη δουλειά, στον έρωτα αλλά και στην οικογένεια. Παρότι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, βρίσκετε το θάρρος να εκπληρώσετε πολλές επιθυμίες σας, στόχους και όνειρα. Η μέρα ευνοεί την επικοινωνία. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.